Αφήνουμε τον κύριο Σαββόπουλο και ερχόμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Ερχόμαστε στο Μητρό των Πολιτικών Στελεχών. Θα δούμε και περιφερειακά, θα αγγίξουμε μερικά θέματα, αλλά και τοπικά, γιατί έρχονται σιγά σιγά και οι βουλευτικές εκλογές και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Αγνή Κανδύλη. Προχωράμε στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και βλέπουμε ήδη την Αγνή Κανδύλη από το Μητρό των Πολιτικών Στελεχών. Είναι και επικεφαλής στη Δυτική Μακεδονία, είναι και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα διεκδικήσει και την συμμετοχή στη λίστα τη βουλευτική. Έτσι συνηθίζουμε να λέμε πάντα, μέχρι να ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων απόψε. Εγώ ευχαριστώ κύριε Παραρά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, καλησπέρα στον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και να αντέχουμε τη ζέστη, έτσι. Να αντέχουμε τη ζέστη. Καλοκαίρι είναι, ας κάνει και ζέστη, γιατί ξεκινώ με αυτό που λέτε. Γιατί, κυρία Κανδύλη, μας τρομάζει πάρα πολύ ο Οκτώβρης και ο χειμώνας που έρχεται, αυτός του 22-23. Θα δούμε και την άποψή σας για την εξέλιξη του έργου του φυσικού αερίου, αλλά νομίζω ότι απαιτούμε πλέον να έχουμε και μία μεταχείριση, έτσι, δίκαιη θα έλεγα, στην Δυτική Μακεδονία, για το θέμα πετρελαίου, θέρμανσης και γενικότερα, έτσι. Είναι μια πονεμένη ιστορία η θέρμανση στη Δυτική Μακεδονία, κύριε Παραρά, γιατί καλύτερα από εμάς δεν ξέρει κανείς πώς είναι να θερμαίνεις το νοικοκυριό σου 8 μήνες σχεδόν, 7 το χρόνο, χωρίς υπερβολή. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το συζητάμε σε άλλες περιοχές και λέμε ότι εμείς Οκτώβριο έχουμε αναμένη θέρμανση ή πολλές φορές Μάιο και μας λέμε «μα δεν είναι δυνατόν». Και το αντιλαμβάνονται όταν επισκέπτονται την Καστοριά και καταλαβαίνουν πως η κατάσταση εδώ είναι πολύ διαφορετική. Πάντως δεν πρέπει να μένουμε σε διαπιστώσεις. Πρέπει κάπως... Όχι, δεν μένουμε, κύριε Παραρά. Εκεί είναι το θέμα. Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έμεινε σε διαπιστώσεις. Καταρχάς, εν μέσω τεράστιας οικονομικής κρίσης και ενεργειακής κρίσης, έτσι, η Ελλάδα, η κυβέρνηση στάθηκε στο πλευρό των πολιτών, δίνοντας, διπλασιάζοντας σχεδόν το επίδομα θέρμανσης στην προηγούμενη χειμερινή περίοδο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από την άλλη, βέβαια, και όχι μόνο για πετρέλαιο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι η επιδότηση δεν δόθηκε μόνο στα νοικοκυριά που είχαν πετρέλαιο, αλλά διευρύνθηκε και σε άλλους τρόπους θέρμανσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να πούμε ότι τα έργα του φυσικού αερίου δεν είναι πλέον φωτογραφίες όπως κορόιδευαν, έτσι, και με πολύ ιδιαίτερα καυστικό τρόπο, που εγώ δεν βρίσκω λόγο πραγματικά να κάνουμε αντιπολίτευση για τέτοια σοβαρά θέματα στον τόπο μας, κύριε Παραρά. Πρέπει να έχουμε λίγο σοβαρότητα. Λοιπόν, τα έργα του φυσικού αερίου τα βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε τους εργάτες κάθε μέρα μπροστά από τα σπίτια μας που προχωρούν δυναμικά σε όλη αυτή την αλλαγή που θα έρθει σε λίγο καιρό στον τόπο μας. Λοιπόν, πρόσφατα με την επίσκεψη του κυρίου Σκέρτσου πήγαμε και επισκεφθήκαμε τους μηχανικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει όλο αυτό το σπουδαίο έργο. Μας εξήγησαν οι άνθρωποι πόσο πολύ το περίμενε ο κόσμος. Μας είπε ο προϊστάμενος εκεί ότι πραγματικά οι γειτονιές, οι άνθρωποι βγαίνουν έξω, ρωτάνε πότε θα συνδεθούμε, πότε θα μπορούμε να μπούμε, πόσο θα στοιχίσει το κόστος σύνδεσης. Πάρα πολύ σπουδαία πράγματα και σημαντικά. Και με όλο αυτό το πλαίσιο και του εξοικονομώ, κύριε Παραρά, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και σίγουρα να είστε σίγουρος ότι και άλλου είδους τέτοια προγράμματα και για τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τα νοικοκυριά θα είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας, για να μπορέσει ο κόσμος να συνδεθεί με το φυσικό αέριο και να μπορέσει λιγάκι να πάρει μια βαθιά ανάσα στην καθημερινή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, να ξέρετε ότι το ενεργειακό κομμάτι και το κομμάτι αυτό της θέρμανσης και όχι μόνο, της πορείας γενικότερα, μας προβλημάτισε καιρό πριν. Θα έπρεπε να έχουμε τα δίκτυα αυτά διαθέσιμα και σε άλλες εποχές, 5, 6, 7, 8 ετών νωρίτερα, λέω, αλλά υπήρχαν καθυστερήσεις, όπως γενικά, κυρία Κανδύλη. Είμαστε πολύ αργοί. Δεν διεκδικούμε γρήγορα. Έβλεπα μια μεγάλη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και έβλεπα την γνώμη των πολιτών για αυτή την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον κύριο Κασαπίδη, που δεν είναι καλή, που σημαίνει ότι οι πολίτες, έτσι, αντιδρούν, καταθέτουν τις απόψεις, διαμαρτύρονται. Άρα λοιπόν πρέπει κάπως να το αλλάξουμε αυτό. Και τώρα θέλω αναφορά από εσάς και για την Καστοριά, τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε, αλλά και για την περιφέρεια, γιατί μας συνδέουν πολλά πλέον αυτές οι τέσσερις περιοχές. Δεν είμαστε απομονωμένοι πλέον, έτσι, μας συνδέουν πολλά. Κύριε Παραρά, είμαστε καταρχάς Δυτικομακεδόνες,
Έτσι, έτσι λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και κυβερνάται αυτός ο τόπος, έτσι. Είμαστε καταρχάς Δυτικομακεδόνες και μετά είμαστε και Καστοριανοί. Λοιπόν, έχουμε μία περιφέρεια να μας διοικεί και σε αυτή την περιφέρεια θα σας πω ότι όντας εγώ περιφερειακή σύμβουλος, ένιωσα μεγάλη απομόνωση. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω ότι το νιώθω αυτό τώρα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλές δραστηριότητες της περιφέρειας δημιουργήθηκαν εδώ, ξεκίνησαν από εδώ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να δώσουμε και άλλο boost σε ό,τι κάνουμε. Ότι δεν πρέπει να βοηθήσουμε την Καστοριά ακόμα περισσότερο σε αυτό που γίνεται. Γιατί? Γιατί πρέπει να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Από την αρχή του κακού, κύριε Παράρα. Έχουμε πάρα πολλές δεκαετίες, εγώ τουλάχιστον που σήμερα είμαι 43 χρονών, μεγάλωσα σε κάποιες δεκαετίες που έρεε πάρα πολύ χρήμα. Βλέπαμε τα πράγματα να έρχονται, επειδή όμως υπήρχαν λεφτά, ξέρετε, δεν παίρναμε αποφάσεις σκληρές, δυνατές για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας. Δυστυχώς, τώρα είμαστε ένα βήμα πριν να αλλάξει όλο το παραγωγικό μοντέλο και εμείς αισθανόμαστε αβοήθητοι και μόνοι σε όλο αυτό που γίνεται. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Γιατί τουλάχιστον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει καθημερινά και σε πολύ τακτικές επισκέψεις που κάνουν κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά, δεν νομίζω να έχει δει άλλη φορά η Καστοριά τόσους κυβερνητικούς παράγοντες να έρχονται στην Καστοριά, να μιλάνε με κόσμο και να ζητάνε. Να ζητάνε. Εγώ θα ήθελα να μου λέτε. Έλεγε, πείτε μου, ζητήστε μου. Εγώ θα, ναι, ωραία. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε έτσι κάποια στιγμή ότι δεν θα έχουμε δει ποτέ στην Καστοριά την υλοποίηση αυτών που έρχονται και συζητούν ή υπόσχονται. Έτσι, πάμε γιατί ξέρετε, θα πούνε οι πολίτες, εντάξει, τους είδαμε, τους ξαναείδαμε, okay, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω σε τι νοσχέρι είναι αυτό. Κύριε Παραρά, εκεί είναι συλλογική δουλειά. Και δεν θα, σας είπα και πάντα το λέω στις συνεντεύξεις και δεν κουράζομαι να το λέω. Από εκεί και πέρα θέλει σωστή δράση, σωστό μηχανισμό και επαγγελματική, μέσα σε εισαγωγικά μπορούσα να το πω, συνείδηση σε όσους έχουν την εξουσία και τη δύναμη να υλοποιήσουν όλα αυτά που λέμε. Και εκεί έρχεται η ευθύνη του κόσμου να διαλέγει κόσμο που θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Ένα κομμάτι βέβαια των εκλογών που φαίνεται και ως σενάριο ότι έχει απομακρυνθεί, έτσι, για να έχουμε σε 6-7 εβδομάδες, δηλαδή το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Κύριε Παραρά, εμείς είμαστε 3 χρόνια κυβέρνηση και 3 χρόνια σε μόνιμη προεκλογική περίοδο. Γιατί δεν εφησυχαζόμαστε ποτέ. Αισθανόμαστε και δουλεύουμε σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Αντιμετωπίζουμε τον κόσμο έτσι όπως πρέπει, μιλάμε μαζί του, είμαστε ανάμεσα στον κόσμο για να τον ακούμε και να μεταφέρουμε αυτά που λέει, για να τα αλλάξουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν οι εκλογές γίνουν Σεπτέμβρη-Οκτώβρη ή αν γίνουν αύριο. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι έτοιμη και να μπορώ να κοιτάξω τον κόσμο της Καστοριάς μέσα στα μάτια. Και 3 χρόνια τώρα που δεν έχω σταματήσει να κινούμε μέσα στον τόπο αυτό, τουλάχιστον μπορώ τους κοιτάω στα μάτια και μπορώ να τους πω τουλάχιστον τη δική μου άποψη, τη δική μου, το δικό μου λιθαράκι που μπορώ να βάλω το θεμέλιο αυτό για να έχουμε μια καλύτερη μέρα. Σημαίνει ότι για να έχουμε καλύτερη μέρα, εφόσον θα είστε στη λίστα και θα είστε και υποψήφια, έτσι. Το λέω, ξέρω ότι διεκδικείτε κι εσείς και όλοι οι άλλοι, αλλά πολλές φορές, αν και η λίστα αυτή θα είναι, όπως υπολογίζουμε, λέτε όμως πλέον ότι για να κάνουμε το επόμενο βήμα, ας πούμε, πρέπει να μην επιλέξει τον τάδε ή πρέπει να επιλέξει εσάς. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, πώς προσεγγίζετε τον κόσμο. Γιατί, κύριε Παραρά, αλλά θα ήταν ανόητο αν δεν ζητούσα από τον κόσμο να προσεγγίσει την άποψή μου με διαφορετικό τρόπο, ούτως ώστε να μου δώσει τη δύναμη να κάνω όλο αυτό που τόσα χρόνια λέω και προσδοκώ για τον τόπο αυτό. Έχω πει και άλλη φορά ότι δεν αρκεί η προσδοκία ότι ένας νέος άνθρωπος είναι καλύτερος. Πρέπει να του δώσουμε τη δύναμη, κύριε Παραρά, να δείξει τι είναι, να δείξει τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να μας δώσει αυτή τη δύναμη. Θα μπορούσε να μου δώσει αυτή τη δύναμη. Εγώ είμαι εδώ με χαρά να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις και φυσικά να κάνω όλα όσα μπορώ. Και πιστέψτε με, μπορώ πάρα πολλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό, με την έννοια ότι είμαι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα εργατικός,
και κυρίως αγαπώ αυτό τον τόπο που το ζω. Σας είπα, κύριε Παραρά, πριν που είπαμε για τη θέρμανση, το ίδιο άγχος που έχετε εσείς το έχω κι εγώ. Μαζί τις ίδιες μέρες θα αγχωνόμαστε για να πληρώσουμε θέρμανση. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παραρά, για τον κόσμο αυτή η προσδοκία να γίνει δύναμη και η δύναμη να γίνει πράξη. Άρα ναι, σαφώς και εφόσον είμαι στη λίστα των υποψήφιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ζητώ από τον κόσμο ξεκάθαρα να στηρίξει όχι το νέο, όχι το καινούριο. Δεν είμαι νέα ούτε καινούρια. Είμαι ένας άνθρωπος που δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά 18 χρόνια στην Καστοριά. Δεν είμαι νέα. Είμαι χθεσινή. Είμαι εδώ στην πιάτσα. Υπάρχω μαζί σας. Λοιπόν, αυτό που θέλω είναι να είμαι σε εκείνη την πλευρά που θα μπορώ να κάνω αυτό που θα πάω, εν πάση περιπτώσει, το αύριο αυτού του τόπου λίγο ψηλότερα. Κλείνοντας την τηλεοπτική παρουσία σας στο Δελτίο, επειδή είχαμε κουβεντιάσει πριν καιρό, καλά, θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί σας και πολλά με άλλους. Πολλά κουβεντιάζουμε, κύριε Παραρά, μαζί. Πολλά. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Θα κλείσω με αυτό που το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ξέρω ότι στην ατζέντα σας το έχετε πάρα πολύ ψηλά. Το συζητάτε συνέχεια. Εγώ θα πω δυστυχώς, το συζητούσαμε και πριν από 10, 12, 15, 20 χρόνια και έχουμε μείνει στα ίδια και αναφέρομαι στο αεροδρόμιο. Θέλω να σας θυμίσω βέβαια ότι αεροδρόμια στη Δυτική Μακεδονία έχουμε 2. Έχετε πει ότι πρέπει να πάμε σε μια σοβαρότατη πλέον αναβάθμιση του αεροδρομίου Καστοριάς. Εγώ θέλω, καθώς κλείνουμε, να μου ξεκαθαρίσετε. Εμείς εδώ οι Δυτικομακεδόνες έχουμε αποφασίσει κιόλας περιφερειακά, τοπικά, κυβερνητικά ποιο θέλουμε να αναβαθμίσουμε. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, κύριε Παραρά. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα στην αντίληψη του Δυτικομακεδόνα. Γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Καστοριανός μπορεί να στηρίξει μια τέτοια άποψη και να φερθεί σαν Δυτικομακεδόνας. Μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ να έχω ένα μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο δευτεροβάθμιο θα βρίσκεται κάπου κεντρικά και θα έχω πρόσβαση μέσα σε μισή ώρα και δεν θα τρέχω σαν τον τρελό στα Γιάννενα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά όμως ο Κοζανίτης, συντοπίτης μας Δυτικομακεδόνας, θα στηρίξει ένα και μοναδικό αεροδρόμιο της Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Γιατί ένα έχει η Δυτική Μακεδονία και είναι στην Καστοριά. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πρέπει να πάρουμε γενναίες και σπουδαίες αποφάσεις από τους δημάρχους, τους βουλευτές και τον περιφερειάρχη ότι κάποια πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Συμπεριφερόμαστε σαν Δυτικομακεδόνες, αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας ενιαία και εκμεταλλευόμαστε τα λεφτά που βρίσκονται μπροστά μας. Η Ελλάδα, κύριε Παραρά, μετά από τόσα χρόνια άσχημης πολιτικής και οικονομικής κατάστασης, βγαίνει από στενή επιτήρηση. Ανοίγουν οικονομικές στρόφιγγες με λεφτά που δίνουν από Ταμείο Ανάκαμψης, από Αναπτυξιακό, από ΕΣΠΑ. Δηλαδή, είναι αδιανόητο για μένα να μην είμαστε ένα βήμα μπροστά, να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που έρχονται και να επιμένουμε να κρατάμε ομπρέλες σε όλα αυτά που πέφτουν. Πρέπει να διευρύνουμε τους οριζοντές μας. Πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία και να πούμε στην Καστοριά αεροδρόμιο, εκεί νοσοκομείο, το πανεπιστήμιό μας ισχυρό, δυνατό. Ήρθε προχθές το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά και έκανε μια εκπληκτική παρουσίαση με το επιμελητήριο που εγώ πραγματικά συνεχάρηκα όλους τους καθηγητές. Γι' αυτό και επέλεξα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τις δεύτερες σπουδές μου, κύριε Παραρά. Αλλά αυτές δεν έχουν καμία αξία, όπως είπαμε, αν δεν συνδέονται με την παραγωγική κατάσταση ενός τόπου. Άρα πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα, να αλλάξουμε προσανατολισμό και επιτέλους να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία απλόχερα μας δίνουν μπροστά μας. Μα γιατί μας τα δίνουν, κύριε Παραρά. Δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια μας και να λέμε αυτό το κέντρο των Αθηνών φταίει για όλα. Κοιτάξτε, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, όχι η σεζόν, να το πω απλά, που θα ξεκινήσει Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, αυτή που έρχεται, ενώ το 23, γιατί θα έχουμε τις βουλευτικές, θα έχουμε τις περιφερειακές, θα έχουμε τις δημοτικές εκλογές, όλες μαζί. Θα έχετε πολύ τη δουλειά, κύριε Παραλά. Μία έκκληση από τον κόσμο, επειδή πραγματικά ανοίγουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, ζητώ από τον κόσμο πραγματικά να ενημερωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να ενημερώνεται ο κόσμος, να ψάχνει και όχι να ρισκάρει, να προσπαθεί. Η κυβέρνηση θα είναι πλάι στον πολίτη που θέλει να προσπαθήσει, που θέλει να κάνει κάτι, που θέλει να επιχειρήσει. Λοιπόν, εγώ το μόνο που ζητώ είναι να ενημερωθεί. Έχουμε εξαιρετικούς, εκλεκτούς επιστήμονες στον τόπο μας. Ας ρωτήσει όποιον θέλει, να τον κατευθύνει, να τον βοηθήσει, ας χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά που μας δίνουν.
Μάλιστα. Εμείς από μόνοι μας, το κράτος από την πλευρά του και όλοι οι άλλοι που μας εκπροσωπούν. Και ας δώσουμε λίγο δύναμη και σε κάποιους άλλους ανθρώπους, ίσως τελικά να μας ξημερώσει και μια διαφορετική μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.